Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παίκτης του Άρη θα είναι για ένα χρόνο ο Ρουμάνος Γιάκομπ. Στον ΠΑΟΚ να βάγει μεταγραφή του Κοροβιανού Ρίβας. Στον Παναθηναϊκό απομακρύνει το ενδεχόμενο απόκτηση του Πορτογάλου Βιέιρα. Ενώ τα τυπικά απομένουν για τη μεταγραφή του Ορμπάιτ στον Ολυμπιακό. Στο μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία ενημέρωσε την ΕΠΟ για ακόμα ένα ύποπτο παιχνίδι με ελληνικές ομάδες. Ακόμα ένας αγώνας ελληνικών ομάδων συμπεριελήφθη στη μαύρη λίστα της UEFA. Σε σημερινή επιστολή του στην εισαγγελέα Πόπη Παπανδρέου, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Πάνος Μπιτσαξής αναφέρει ότι η UEFA απέστειλε έγγραφο στην ΕΠΟ με το οποίο την ενημερώνει ότι ο αγώνας Λεβαδιακός Διαγόρας Ρόδου για τα play-off της δεύτερης εθνικής, στον οποίο η γηπεδού είχε νικήσει με 4-0, κρίνεται ύποπτος. Σύμφωνα με το έγγραφο της UEFA, εκφράζονται οι πόνοιες ότι ο ποδοσφαιρικός αγώνας Λεβαδιακού Διαγόρα που διεξήχθη στις 30 Εβδόμου 2011 ήταν χειραγωγημένος για στοιχηματικούς λόγους. Ο αγώνας αυτός διεξήχθη στο πλαίσιο των αγώνων κατάταξης των ομάδων που διεκδικούσαν την άνοδο στη Super League. Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι στο έγγραφο της UEFA αναφέρεται ότι οι αποδείξεις της πιθανής χειραγώγησης του αγώνα δεν είναι αρκούντος επαρκής. Μετά την απόκτηση του Ζαν Μακούν, ο Ολυμπιακός προχωρά σε ακόμα μία μεταγραφή. Οι πρωταθλητές συμφώνησαν με την Athletic Bilbao για τον μονοετή δανεισμό του Ισπανού μέσου Pablo Orbaith και πλέον απομένουν τα τυπικά για την απόκτηση του 32χρονου Άσου. Παράλληλα, εξετάζονται περιπτώσεις επιθετικών με το όνομα του Pierre Gignac της Marseille να βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής λίστας. Στον Παναθηναϊκό, όπως όλα δείχνουν, δύσκολα θα αποκτηθεί κάποιος παίκτης μέχρι αύριο το βράδυ, οπότε και τελειώνει η μεταγραφική περίοδος. Οι πράσινοι ενδιαφέρθηκαν για την απόκτηση του Ανάκογλου και τον δανεισμό του Βιέιρα από τη Ζήλ Βιθέντε, ωστόσο καμία από τις δύο υποθέσεις δεν φαίνεται να προχωρά. Στην Ιταλία ταξίδεψε ο επιθετικός της ΣΑΕΚ, Steve Μπέλεκ. Ο Καμερουνέζος Άσος ταλαιπωρείται το τελευταίο διάστημα από ενοχλήσεις στην αριστερή ποδοκνημική και πήρε άδεια προκειμένου να εξεταστεί και από τους γιατρούς της Ουντινέζε, στην οποία ανήκουν τα δικαιώματά του. Σε ναυάγιο οδηγήθηκε η υπόθεση της απόκτησης του Νέλσον Ρίβας από τον ΠΑΟΚ, καθώς ο Κολομβιανός αμυντικός της Ίντερ θέλει να συνεχίσει την καριέρα του σε ομάδα της πατρίδας του. Πλέον ο Ζήσης Γρίζας αναζητεί άλλες λύσεις από την λίστα των αμυντικών που έχει στη διάθεσή του. Παίκτης του Άρη είναι και επίσημα ο Βίκτορ Γιάκομπ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μονοετούς διάρκειας με την ΠΑΕ έναντι 180.000 ευρώ. Εν τω μεταξύ, ο Άρης κινείται και για την απόκτηση του Χαβιέ Ούμπιντε του Ολυμπιακού Βόλου. Με τους Καραγκούνι, Νίνι και Τζαβέλα να ακολουθούν ατομικό πρόγραμμα προπόνησης, συνεχίστηκε η προετοιμασία της εθνικής ομάδας για τον αγώνα με το Ισραήλ στο Τελ Αβίβ, όπου εκτός των άλλων οι διεθνείς μας θα αντιμετωπίσουν δύσκολες καιρικές συνθήκες. Έχει πολύ γρασία, είναι δύσκολες συνθήκες και 4 ώρες θα είναι ακόμα πιο δύσκολο. Αλλά πρέπει να το επεξέλθουμε και να κάνουμε ό,τι μπορούμε σε αυτές τις συνθήκες. Στην αποστολή της εθνικής συμπεριελήφθη ο Γιώργος Γεωργιάδης του ΠΑΟΚ. Σοκ προκάλεσε στην Κύπρο η περιπέτεια υγείας του ποδοσφαιριστή του ΑΠΟΕΛ Χρήστου Κόντι. Ο Παναγιώτης Ζαφυρόπουλος θα μας πει περισσότερα. Παναγιώτη. Ο Δωρίου Χρήστος Κόντις διακομίστηκε αργά χθες το βράδυ στο Γενικό Νοσοκομείο της Λευκωσίας, όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη καρδιακή προσβολή. Ο 36χρονος ποδοσφαιριστής του ΑΠΟΕΛ ένιωσε αδιαθεσία λίγο μετά τον αγώνα με την ΑΕΚ Λάρνακας και υποβλήθηκε σε εξετάσεις από τους γιατρούς της ομάδας. Μεταφέρθηκε στο σπίτι του, όμως λίγο πριν από τα μεσάνυχτα ο πόνος επανήλθε και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, στο Γενικό Νοσοκομείο της Λευκωσίας. Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, συγκεκριμένα σε διαγνωστική στεφανιογραφία και επιτυχία αγκιοπλαστικής στεφανιακής αρτηρίας, όπως αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν. Εξελίσσεται ομαλά η πορεία της υγείας του, έχει διαφύγει τον κίνδυνο και τα επόμενα 24 ώρα θα παραμείνει στο νοσοκομείο. Φυσικά θα πούμε ότι θα αποσυρθεί από την ενεργό δράση. Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε. Και εμείς θα συνεχίσουμε. Στην Ίντερ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ουρουγανός Diego Forlán, ο οποίος ήταν ο πολυτιμότερος παίκτης στο τελευταίο Μουντιάλ. Στην Ισπανία, η Μπαρσελόνα συνέτριψε με 5-0 τη Villarreal στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Το φετινό πρωτάθλημα για την Μπαρσελόνα άρχισε όπως τελείωσε το προηγούμενο. Με νίκη δηλαδή. Στην πρεμιέρα, οι πρωταθλητές Ευρώπης και Ισπανίας συνέτριψαν στο Camp Nou τη Villarreal με 5-0. Η Μπαρσελόνα είχε την απόλυτη κυριαρχία σε όλη τη διάρκεια του μάτς. Το 1-0 έκανε ο Αλκάνταρα με δυνατό σούτ στο 25 και στο τελευταίο λεπτό του ημιχρόνου ο Φάμπρεγκας από ασίστ του Μέση σημείωσε το 2-0. Η Μπαρσελόνα μπήκε πολύ δυνατά και στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 47 ο Σάντσες πέτυχε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Μπαρσελόνα και ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0. 5 λεπτά αργότερα από κάθε την πάσα του Ινιέστα, ο Μέση έκανε το 4-0. Στο 74ο λεπτό ο Μέση και πάλι σημείωσε το τελικό 5-0. Ποετό έφυγε, ο Φορλάν ήρθε. Παίκτης της Ίντερ και με τη Βούλα είναι ο Diego Forlán. Ο Ουρουγουανός διεθνής επιθετικός υπέγραψε διετές συμβόλαιο με την Ιταλική ομάδα που θα του αποφέρει 4 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.
Στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και αμέσως μετά η εκπομπή Υδρόγειος με τον Γιώργο Αϊβαλιώτη. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Καλή σας.